Είμαστε εδώ σήμερα για μία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Την κορυφαία πράξη αγάπης και αλληλεγγύης που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως δημότες, ως δήμος. Δίνοντας το αίμα μας σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη για να ζήσουν, για να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Αλλά είναι και μία προσφορά στο σύστημα υγείας. Το σύστημα υγείας που εκφράζεται από το νοσοκομείο Λαμίας, στο οποίο θα δοθεί το αίμα αυτό το οποίο θα συλλέξουμε σήμερα. Μου δίνεται ευκαιρία για άλλη μια φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διοικητή και μέσω αυτού στο υγειονομικό προσωπικό, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές του νοσοκομείου Λαμίας που κράτησαν όρθιο το Δήμο μας σε όλη την πανδημία, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Δώσαν το καλύτερο τους σε αυτό και τους είμαστε ευγνώμονες. Και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να δώσω το μήνυμα ότι πρέπει η εθελοντική ομοδοσία να μην γίνεται επ' ευκαιρία μιας δράσης, αλλά να γίνεται σταθερά. Μόνο έτσι είμαστε χρήσιμοι και στους συνανθρώπους μας και στο σύστημα υγείας, το οποίο, επαναλαμβάνω, πρέπει να στηρίζουμε όλοι για να έχουμε ένα Δήμο γεμάτο υγεία και ζωή. Ευχαριστώ. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αιμοδοσίας, κάναμε άλλη μία δράση με τη βοήθεια και του Δημάρχου Λαμιαίων, προκειμένου να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αιμοδότες και στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Λαμίας, που κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν σταματήσαν να προσφέρουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν, το αίμα τους. Είναι γεγονός ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πλήθος χειρουργείων, μεγάλες θεραπείες που χρειάζονται μεταγγίσεις αίματος χωρίς τη βοήθειά τους. Ευχαριστώ πολύ τους αιμοδότες, το Τμήμα Αιμοδοσίας της Λαμίας, όλο το νοσοκομείο και φυσικά τους φορείς που διαχρονικά μας στοχίζουν, με πρώτον το Δήμο Λαμιών.